Καλημέρα σας και εμένα. Απλά πριν ξεκινήσω εγώ να μιλάω, θα ήθελα να δώσω λίγο το λόγο στην κυρία Θέμης. Έτσι, επειδή τα λέει και καλά η κυρία Ανθοπούλου, να βάλει το πλαίσιο. Ελάτε, κυρία Ανθοπούλου, καλημέρα. Καλημέρα. Να βάλω το πλαίσιο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, κανένας γονιός, αυτό λέγαμε τώρα με τη ζωή, με την αγαπητή ζωή που μου λέει, σε παρακαλώ Θέμη, να μίλα εσύ πρώτα. Κανένας γονιός, είσαι γονιός, αγαπητή μου, κάτι έτσι, είμαι κι εγώ. Κανένας δεν ονειρεύεται να βγαίνει στην τηλεόραση για να ζητάει τα αυτονόητα. Ναι. Εδώ δίπλα μας είναι ο μικρός Κωνσταντίνος. Ίσως τον ακούτε. Παίζει, προσπαθεί να παίξει ένα παιχνιδάκι. Έτσι. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, αγάπη μου. Ναι. Είναι καλημέρα. Είναι καλημέρα. Είναι καλημέρα. Είναι καλημέρα. Το, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος εδώ και μία εβδομάδα. Καλημέρα, λέει. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Εδώ και μία εβδομάδα δεν πηγαίνει σχολείο και δεν πηγαίνει σχολείο γιατί μετά από 2 χρόνια είμαστε και πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Το παιδάκι αυτό είναι ένα εξαιρετικό αγόρι, ένα τέλειο αγόρι όπως θα γράψει και στην ανάρτησή μου. Απλά είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα παιδάκια. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται βοήθεια κάποια. Χρειάζεται βοήθεια και χρειάζεται ένα συνοδό στο πλάι του για να μπορέσει να εξελιχθεί. Πριν 2 χρόνια βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το ίδιο ζήτημα. Στο μέσο τη σεζόν, μάλιστα, νομίζω ότι ήταν Νοέμβρης. Σταμάτησε να έχει τον δικό του συνοδό. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο αποκλειστικό, γιατί ενοχλεί πολλούς όρους αποκλειστικό συνοδό. Έχει ένα συνοδό που είναι δίπλα στον Κωνσταντίνο. Έτσι, σταμάτησε να έχει στο μέσο τη σεζόν. Κάναμε μεγάλη διαδικασία ο σύνδεσμο, α πούμε, αλεμεσού. Έγινε πολύ θεματική, γιατί πάλι και τότε, κατά παράβαση του περιαγωγή νόμου, ο οποίο σαφέστατα προνοεί ότι για να διακοπεί ένα συνοδός ο οποίος βρίσκεται συνέχεια δίπλα από ένα παιδάκι, πρέπει να εσολαβήσει πολυθυματική, δηλαδή να κάτσει μια εξειδικευμένη επιτροπή που θα διαγνώσει ότι αυτό το παιδί είναι σαφέστατα πολύ καλύτερα. Επομένως, τώρα δεν χρειάζεται βοήθεια. Δεν είχε προηγηθεί ούτε τότε κάτι τέτοιο. Απλά διακόπηκε ο συνοδός σε μια προσπάθεια να μειωθούν στη Λεμεσό. Θυμάμαι τότε έπρεπε να μειωθούν, είχε αποφασίσει το Υπουργείο 6 συνοδοί. Πάλι ο Κωνσταντίνος είχε την αρχή εντός εισαγωγικών, η δική του συνοδός, ο δικός του συνοδός, να είναι από τους τελευταίους που έχουν προσληφθεί και έτσι ήταν από αυτούς ο οποίος απελήφθη, ο οποίος επάρχουν. Ένα λεπτό, κύριε Ανθοπούλου, εδώ δεν είναι μπακάλικο εδώ να αποφασίζει τώρα τι θα κόψει και τι θα βάλει στη σακούλα και τι όχι. Εδώ μιλάμε για παιδιά. Αν είναι δυνατόν και αποφασίζουν ότι και ποιος είναι και ποιο παιδί συνοδεύει, άρα πάει και αυτό μαζί, είναι απαράδεκτο. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα το εξελίξουμε πριν να αρχίσουμε τις φωνές, κυρία Ανθοπούλου. Και να έρθουμε στο σήμερα. Συνέβη αυτό. Έγινε παρέμβαση από εσάς πριν 2 χρόνια. Έγινε η παρέμβαση από εμάς πριν 2 χρόνια. Έγινε πολυθεματική στη Λευκοσία. Διέκρινε πολυθεματική πολύ σωστά ότι το παιδί χρειάζεται να έχει κοντά του ένα συνοδό, να το θέσουμε έτσι. Και τακτοποιήθηκε το θέμα όπως έπρεπε να τακτοποιηθεί βάσει της νομοθεσίας και βάσει ενός ανθρώπινου νόμου που έπρεπε να επικρατεί σε μια ευνομούμενη και σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία. Φέτος φτάνουμε στο φέτος, το 2022, που κάθε χρόνο θα έπρεπε να εξελίσσεται η κοινωνία μας προς το καλύτερο και ενημερώνεται εδώ η αγαπητή ζωή, όχι από το κράτος, από τη συνοδό του μικρού Κωνσταντίνου, από την κυρία Μαρία, μικρό όνομα, ότι πάβουν οι υπηρεσίες της. Και ενημερώνεται ότι το παιδί της, ενημερώνεται άτυπα έτσι, ότι το παιδάκι της θα μοιράζεται ένα συνοδό με ακόμα 3 παιδάκια. Μιλάμε για ένα μωράκι, πολύ τέλειο, το λέω ξανά, είναι δίπλα μας τώρα, το οποίο όμως δεν μπορεί να μιλήσει. Έτσι. Έχει συνδεθεί με μια συνοδό που κατάφερε στα 7 χρόνια αυτού του μωρού να τον κάνει να πει έστω ένα αγαπώ. Να πει έστω ένα αγαπώ. Ποια κοινωνία, Κάτια μου, ποια κοινωνία, αγαπητή κυρία Σάβα, στερεί, παίζει τόσο με τον ψυχισμό ενός μωρού και το αποκλείει. Του λέει, μείνε στο σπίτι, το κλείνει στο σπίτι. Να. Δεν μπορούμε. Και ξέρετε, υπάρχουν νομοθεσίες, έτσι. Υπάρχει σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που σαφώς προνοεί για την εκπαίδευση. Είναι μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση και στην παιδεία. Αλλά δυστυχώς εδώ δεν έχουμε καμία παιδεία. Υπάρχει ο περιαγωγής νόμος που μιλάει ξεκάθαρα για πολυθεματική και δεν έχει προηγηθεί και πάλι καμία πολυθεματική που να κρίνει ότι αυτό το μωράκι, αυτό το παιδάκι δεν χρειάζεται τη συνοδό η οποία ήταν δίπλα του και τον βοηθούσε βήμα-βήμα να εξελιχθεί, βήμα-βήμα να προχωρήσει. Όσο γρήγορα μπορεί. Δεν μπορούμε όλοι το ίδιο γρήγορα, κυρία Σάβα. Άλλοι μπορούμε πιο αργά, άλλοι μπορούμε πιο γρήγορα. Όσο γρήγορα μπορεί να προχωρήσει.
Ναι. Μα κύριε Ανθοπούλου, βεβαίως, και κύριε Ρούσου, υπάρχει λόγος που υπάρχει ο θεσμός του Συνοδού, αυτή η ενισχυτική, αν θέλετε, μέθοδος για παιδιά που σαφώς έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ασχέτως αν όλα τα παιδιά δεν έχουν δικαιώματα, δυστυχώς. Αλλά εν προκειμένου, κύριε Ρούσου, μετά από αυτή τη γνωστοποίηση, την απαράδεκτη δηλαδή, και όχι εκ μέρους του σχολείου, της σχολικής ευχορίας ή να φτάσω στο Υπουργείο, προβήκατε σε κάποια ενέργεια, στείλατε κάποια επιστολή, επικοινωνήσατε, σηκώσατε τηλέφωνο, διότι αυτό είναι το ένα. Το άλλο μετά έρχεται και η αδιαφορία. Και σίκα, εκεί είναι εντάξει. Μπορεί να τα κάνει κουμάντο ένα συνοδός. Άρα θέλω να δω και την αντιμετώπιση. Ακριβώς. Έχουμε κάνει όλα τα βήματα και σαν γονείς που έπρεπε να γίνουν πριν ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε ή στα κανάλια ή στις εφημερίδες ή οπουδήποτε αλλού για να μας ακούσει ο κόσμος, να δούνε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ξανά. Ερχόμαστε μετά από 2 χρόνια θεατές πάλι στο ίδιο έργο. Αντιμετωπίζουμε, να ζητάμε τα αυτονόητα απλά πράγματα, γιατί είναι απλά πράγματα. Όταν έχεις ένα μωρό 7 χρονών και ξυπνάει το πρωί για να πάει στο σχολείο και σου, επειδή έχει ένα συνθηματικό με τη συγκεκριμένη συνοδό, ξυπνάει και μου κάνει wow, wow, έτσι την εφημάζει. Δεν μπορεί να πει το όνομά της και την φωνάζει wow. Και μου ζητάει, με παρακαλάει με τον τρόπο του. Wow, τον ακούσατε. Wow, να πάει. Και εγώ δεν μπορώ να τον έπαω στο σχολείο. Ένα παιδί το οποίο πριν 2 χρόνια κατόπισε πάρα πολλά, με τη δικαιολογία ότι θα πάρει αναστολή, δεν πειράζει και ας παλινδρομή σας έρθει πίσω. Θα πάρει αναστολή, θα ξανακάτσει άλλη 9 χρόνια. Με αυτή τη δικαιολογία που έκανε, κερδίσαμε τα αυτονόητα. Την πολυθεματική που έγινε στη Λευκοσία, μας είπαν ότι χρειαζόμαστε εξειδικευμένο προσωπικό για περισσότερες ώρες κάλυψης. Από την ώρα που θα πηγαίνει σχολείο μέχρι την ώρα που φεύγει, θα υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό επάνω στο Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος δεν βλέπει καλά, δεν μιλάει καθόλου. Επικοινωνεί με το Μάκαθο. Μια επικοινωνία που είναι με χειρονομίες με τα χέρια, την οποία η συνοδός που είχε εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό και συνεχίζει και εκπαιδεύεται πάνω σε αυτό. Οπότε αυτή τη στιγμή τι κάνανε, αφαιρέσαν από το παιδί μου τη συνοδό του. Αυτομάτως το αφαιρέσανε το λόγο του, να μην μπορεί να μιλήσει, το αφαιρέσαν τα μάτια του, το αφαιρέσαν τα πάντα του. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα παιδί στο σπίτι, μου ζητάει να πάει στο σχολείο και δεν μπορώ να το πάω. Ναι. Δεν θα μπορεί να έρθει να μας πει το Υπουργείο ότι μπορεί ο άλλος ο συνοδός, που προφανώς δεν είναι τόσο εκπαιδευμένος στις ανάγκες του Κωνσταντίνου. Αλλά αυτή η πολυθεματική δεν έχω αντιληφθεί. Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Είναι η ίδια υπόθεση, κυρία Ανθοπούλου, με αυτό τώρα το τμήμα κοινωνικής ενσωμάτωσης, που άλλος είναι ακροτηριασμένος και του κάνουν ιατροσυμβούλιο να δουν αν έχει αλλάξει η κατάστασή του. Η πολυθεματική για ποιο λόγο είναι, για να εξελίσσεται κανείς, όχι για να. Αξιολογήσει, είναι η θεματική, είναι για να αξιολογήσει κατά πόσο ένα παιδί είναι ανάγκες ενός παιδιού. Ναι. Πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για ένα παιδάκι, πρέπει να μεσολαβεί σε πολυθεματική. Ναι, αλλά προκειμένου αυτή η αφαίρεση του συνοδού που έλεγχε να είναι του παιδιού που ήταν το τελευταίο, προηγήθηκε. Ναι. Προηγήθηκε ότι είναι εντάξει, δηλαδή. Γι' αυτό λένε μπακαλίσιμες ζουγιές. Αυτά είναι απαράδεκτα. Βεβαίως ζούμε σε μια πανανία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πρέπει να βρισκόμαστε εδώ και να λέμε αυτά τα πράγματα μαζί σας, κυρία Σάβα, από αέρο. Να. Έχουμε κάνει όλα τα διαβήματα. Σας έχω κοινοποιήσει, σας έχω δείξει έτσι, άτυπα την επιστολή. Τώρα, έχει και μια επιστολή που έπρεπε να απαντηθεί. Σας παρακαλώ, θέλω να εντοπίσουμε έτσι, από την παραγωγή να βρούμε τους αρμοδίους για κάθε, αντιλαμβάνουμε, για κάθε επίπεδο μόρφωσης. Είναι και ο αρμόδιος διευθυντής, άρα εδώ είναι προκειμένου δημοτικής εκπαίδευσης, να επικοινωνήσουμε, να δούμε και γιατί δεν υπάρχει και απάντηση. Και από τις Μανέης επικοινωνήσαμε και τηλεφωνικά με τη σχολική εφορία, ναι, τη κοινωνική λειτουργία μας, τη σχόλια μεσού. Και αυτό που μας είπαν ήταν, ζητήσαμε συνάντηση, η οποία θα διεξαρθεί την επόμενη εβδομάδα μετά από επιστολή, στην οποία δεν πήραμε καμία απάντηση, έτσι. Και αυτό που μας είπαν προφορικά και μας είπαν και από κοντά, okay, θα σας πούμε, το Υπουργείο αποφάσισε να μειωθούν συνοδοί. Τι θέλατε να κάνω, δεν μπορώ να στερήσω συνοδό ή να παύσω συνοδό που είναι 2-3 χρόνια. Η θέση μας είναι να μην παυθεί καμία συνοδός, κυρία Σάβα. Να. Κανένα παιδάκι να μην στερηθεί τα μάτια του, τα πόδια του, τα χέρια του, γιατί συνοδοί, αυτό είναι για αυτά τα παιδιά. Να. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Όταν αφαιρείται ένα συνοδός από ένα παιδάκι που είναι δίπλα μου τώρα και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και επικοινωνεί μόνο με ένα άτομο, είναι σαν να του κόβουμε τα πόδια. Σαν να του λέμε κλείσω σπίτι. Όχι σαν να του λέμε να κλείσει το σπίτι, γιατί έτσι θα σωθούν τα οικονομικά του κράτους, κυρία Σάβα. Να βρεθούν άλλοι τρόποι να σωθούν τα οικονομικά του κράτους. Όχι,
Όχι, με το να παίζουμε με τον ψυχισμό μικρών παιδιών. Είναι απαράδεκτο. Ακούγονται τόσα πολλά για την παιδεία. Ακούγονται τόσα πολλά για την παιδεία και τα άτομα με αναπηρίες. Δυστυχώς, τα άτομα με αναπηρίες δεν έχουν θέση, δεν τους δίνεται θέση στην παιδεία, στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε παραγωγικά αυτά τα παιδιά. Δεν προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να ζήσουν λίγο πιο όμορφα. Όσο πιο όμορφα γίνεται μέσα στον δικό τους κόσμο. Και ευτυχώς υπάρχουν γονείς σαν τη Ζωή και σαν τον Απόστολο τον άντρα της, που γελάει κάθε μέρα και προσπαθεί το παιδάκι της. Ξέρετε, έγραψα μία ανάρτηση, την έχετε δει, κυρία Σάβα. Ήμουν πολύ δισταχτική στο να το γράψω. Και η Ζωή μου έλεγε, κυρία Θέμηδα, περιμένω, Θέμηδα, περιμένω να δω την ανάρτησή σου, γιατί θέλω να μάθει ο κόσμος. Γιατί ένας γονιός, το ξαναλέω, πολλοί από τους τηλεθεατές σας, εσείς οι ίδιοι, εγώ, είμαστε γονείς. Είμαστε γονείς. Ονειρεύεται κανένας γονιός να παρακαλεί να έχει το παιδάκι του συνοδό? Είναι δυνατόν, κυρία Σα, ούτε σε ένα μπακάλικο. Είπατε, είναι μπακαλίσιμες δουλειές, πολύ σωστά είπατε. Αλλά δυστυχώς, δυστυχώς, κυρία Σάβα, ούτε σε ένα μπακάλικο δεν θα σε περιφέρονταν έτσι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, θέλω να πω, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Αντίστοιχα, γεια σου Κωνσταντίνο, κυρία Σάβα. Γεια σου αγάπη μου. Σ' αγαπώ. Γεια σου μωρό μου. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Πες και εσύ σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, λέει. Σ' αγαπώ, λέει. Ένα παιδί που παίρνει μόνο αγάπη. Μόνο αγάπη, όσο μάλλον να μην πεις αγαπώ. Να μην πεις αγαπώ. Ζωή μου, θέλω να σου πω ότι δεν είσαι στα κανάλια ή τώρα δεν... Θέλω να το βλέπεις ότι είσαι τώρα, έτσι αν θέλεις, να βαρθεί αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνουμε για τους συνοδούς. Οι συνοδοί δεν είναι από την Μπούγκα κανενός υπουργού, κανενός εκπαιδευτικού συστήματος κλπ. Είναι από εμάς όλους τους φορολογούμενους. Αυτό θέλω να γνωρίζεις και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, μαζί με τη στήριξη της κυρίας Ανθοπούλου, για όλα τα παιδιά και από έναν νέο συνοδό. Να μην τον μοιράζονται. Όλοι. Δεν είναι λοιπόν από την τσέπη τους, είναι από τον φορολογούμενο. Να κόψουν αμπαλού, λέει και η κυρία Ανθοπούλου, και αυτό θα είναι η επόμενη σταυροφορία μας, αν θέλετε, το θέμα των συνοδών. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να έχουμε το ίδιο ζήτημα. Δεν μπορεί οι παιδιά, όπως ο Κωνσταντίνος, να μένουν στο σπίτι. Έτσι. Και όλοι μαζί θα το διεκδικήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω με τους αρμόδιους. Ένα φιλί από μένα στον Κωνσταντίνο. Κάτια, απολογούμε για τον Ενικό, αλλά νομίζω ότι η περίπτωση δικαιολογεί και τον Ενικό. Καθόλου γιατί... χαρά μου να μιλάμε στον Ενικό. Έτσι είμαστε στο ίδιο έργο, άλλωστε, θεατές. Αυτό μας ενώνει. Η Πανανία στην οποία ζούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Αυτό δεν θα το αφήσουμε όμως. Δεν μπορεί καθημερινά να είμαστε αντιμέτωποι με αυτά τα πράγματα, γιατί ξανά δεν είναι λεφτά τους. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και οι σχολικές εφορίες δεν έχουν να εγκρίνουν. Στο Υπουργείο λένε και λένε και λένε. Και ποιος σε ενδιαφέρει, πάνε σπίτι τους, κλείνουν και την πόρτα και είναι όλες οι περιπτώσεις. Και έχουμε πολλές τώρα, μας ενημερώνει και η κυρία Πιτσάλη, με τους δικούς της αγώνες. Τόσοι πολλοί εκεί έξω που διεκδικούν, θέλουν να ακουστούν. Λοιπόν, θα επανέλθω.